Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε Κόσμος FM. Το θέμα της σημερινής μας συνέντευξης είναι οι συντροφικές σχέσεις και πώς μπορούν να αντέξουν στο χρόνο. Για τον λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, βρίσκεται ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπευτής, κύριος Γιάννης Δανόλας, ο οποίος είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ομαδικής Ψυχοθεραπείας και Ομαδικών Διαδικασιών, καθώς επίσης τακτικό μέλος και διδάσκων του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας. Κύριε Δανόλα, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε για ένα διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Γεια σας και σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας. Κύριε Δανόλα, οι διαπροσωπικές σχέσεις δοκιμάζονται στον χρόνο, όσο μάλλον οι μακροχρόνιες συντροφικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είτε επειδή το ζευγάρι βρίσκεται περισσότερες ώρες μαζί, είτε επειδή βρίσκεται μακριά. Εστιάζοντας στα θετικά, σε αυτά δηλαδή που είναι καλό να κάνουμε και όχι σε αυτά που πρέπει να αποφεύγουμε, πώς μπορεί να υπάρχει μια ισορροπημένη στάση απέναντι στις προσδοκίες που έχει κανείς από μια συντροφική σχέση και πώς να διαχειρίζεται τις προσδοκίες οι οποίες δεν γίνονται πραγματικότητα? Αρχικά θα έλεγα πως η έννοια της συντροφικότητας στηρίζεται στην ανταλλαγή κοινών συναισθημάτων, πολλές φορές ακόμα και εμπειριών, αλλά και στιγμών που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με ένα άλλο άτομο. Μέσα μας συνήθως κυριαρχεί έντονα το ναρκισσιστικό στοιχείο που επιθυμεί να καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες αλλά και κρεμότητες από το παρελθόν μας. Έχουμε λοιπόν την τάση να επιλέγουμε έναν σύντροφο όπου στο πρόσωπό του βλέπουμε να εκπληρώνονται όλες μας οι επιθυμίες. Θα έλεγα απλά ότι δεν επιλέγουμε κάποιον σύντροφο για να δώσουμε αλλά για να πάρουμε. Τη συγκεκριμένη τάση μπορούμε να την παρατηρήσουμε ακόμα και στη σχέση μας με τον ίδιο το Θεό. Πάμε για παράδειγμα πολλές φορές στην εκκλησία για να ανάψουμε ένα κεράκι, όχι για να εκδηλώσουμε την αγάπη μας και την πίστη μας προς το Θεό, αλλά για να προσελκύσουμε την προσοχή του σε εμάς για εκπλήρωση προσωπικών επιθυμιών και αναγκών. Δεν είναι δηλαδή μια σχέση αγάπης με το Θεό, αλλά μια σχέση η οποία βασίζεται στην ανάγκη μας να καλύπτουμε προσωπικές επιθυμίες όταν εμείς νιώσουμε ότι δεν μπορούμε να τις εκπληρώσουμε. Είναι λοιπόν αναγκαίο να γνωρίζουμε ότι η συντροφική σχέση δεν είναι μια λύση ανάγκης, αλλά μια διαπροσωπική σχέση που βασίζεται στο στοιχείο της αγάπης, που πολλές φορές μπορεί να εξυπηρετεί και τους δύο χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο. Μια ισορροπημένη στάση, λοιπόν, απέναντι στις προσδοκίες που έχει κανείς από μια συντροφική σχέση, δεν στηρίζεται ποτέ σε εξαρτημένα ή τοξικά συναισθήματα, όπως είναι η ζήλια, ο φόβος, οι ενοχές, οι ανασφάλειες και άλλα. Γιατί τότε με έναν ιδιαίτερο τρόπο χάνεται η ισορροπία μέσα στο ζευγάρι και καταλήγει σε μια κατάσταση η οποία φθείρει και επιβαρύνει και τους δύο. Όσο για το πώς να διαχειρίζεται κανείς τις προσδοκίες οι οποίες δεν γίνονται πραγματικότητα, οφείλω να σας πω πως δύο πράγματα στη ζωή του ανθρώπου μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης του. Το ένα είναι η εμπειρία και το άλλο η ψυχοθεραπεία. Αν δεν έχουμε την ευχέρεια για να μπούμε σε μια διαδικασία ψυχοθεραπείας, τότε θα πρέπει βασιζόμενοι στις δικές μας εμπειρίες, να αγκαλιάσουμε τις δικές μας προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες και να μάθουμε να τις διαχειριζόμαστε με έναν τρόπο που δεν είναι τόσο έντονα ναρκισσιστικός. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε μέσα από τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες αλλά και την προσπάθειά μας για αυτοβελτίωση πως είναι λογικό να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες μας οι προσδοκίες. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και σας ευχαριστούμε. Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, πώς μπορεί να διατηρείται μια σχέση υγιής ενώ παράλληλα να εξελίσσεται κανείς μέσα στη σχέση? Πολύ ωραία ερώτηση. Αρχικά θα έλεγα πως πρέπει να δούμε ποια είναι τα κίνητρά μας για να μπούμε σε μια σχέση. Πολλές φορές μπαίνουμε συνείδητα στην διαδικασία να δημιουργήσουμε μια σχέση για να καλύψουμε προσωπικές ανάγκες και να διορθώσουμε τραύματα από το παρελθόν μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με μια τέτοια οπτική, μια σχέση δεν μπορεί να διατηρηθεί και δεν μπορεί να είναι υγιής
και σίγουρα θα καταλήξεις στο χωρισμό για ένα και μόνο λόγο. Δεν έγινες αυτό που ήθελα. Θέλω να πω πως όταν ένας άνθρωπος έχει την τάση να μπαίνει σε μια σχέση για να λύσει τραύματα από το παρελθόν του, με έναν ιδιαίτερο τρόπο δημιουργεί εναλλαγές ρόλων ανάμεσα στο ζευγάρι, που ως αποτέλεσμα έχουν την κάλυψη του πραγματικού μας εαυτού. Αρχικά θα πρέπει να κατανοήσουμε την διαφορετικότητα μεταξύ μας, χωρίς να έχουμε την τάση να αλλάξουμε τον άλλον. Παράλληλα, θα πρέπει να μάθουμε να πορευόμαστε μαζί χωρίς να θέλουμε να διεκδικήσουμε τον άλλον καταπιέζοντάς τον. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση και σεβασμός, χωρίς όμως να φτάνουμε στα άκρα, χάρη της ασφάλειας της σχέσης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως μια υγιή σχέση εμπεριέχει συγκρούσεις, ματαιώσεις, ακόμα και στιγμές απογοήτευσης. Υγιής και δυνατή είναι μια σχέση όταν μπορείς να γνωρίζεις ότι ο σύντροφός σου δεν είναι τέλειος, αλλά μπορείς να πορεύεις αρμονικά μαζί του. Πολλές φορές λέω στα ζευγάρια που έρχονται για θεραπεία ζεύγους πως για να μπορέσουμε να εξελιχθούν ατομικά αλλά και να έχουν μια υγιή σχέση μεταξύ τους, θα πρέπει με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο ένας να γίνει θεραπευτής του άλλου, εννοώντας πως θα πρέπει να υπάρχουν στιγμές στο ζευγάρι που μπορούμε να ακούσουμε με ειλικρινή κατανόηση τον άλλον, ώστε να μπορέσουμε να τον διευκολύνουμε να νιώσει ασφάλεια και συμμαχία για αυτό που του συμβαίνει. Αυτό θεωρώ πως είναι ένας τρόπος για να διατηρηθεί μια σχέση υγιής και οι δύο να μπορούν να εξελίσσονται μέσα από αυτή τη σχέση. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει αποδοχή και το ζευγάρι να συναποτελείται από όριμα άτομα προκειμένου να δώσει το χώρο που χρειάζεται ώστε να εξελιχθούν παράλληλα μαζί. Ισχύει. Οριμότητα, ειλικρίνεια, σεβασμός. Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κουβαλάμε μαζί μας και ένα παρελθόν, έτσι. Είμαστε μαθημένοι να λειτουργούμε με κάποιον τρόπο. Όλα αυτά όμως μέσα από τη δική μας τάση για αυτοβελτίωση, αυτοβελτιώνονται και διορθώνονται. Μάλιστα. Τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος για ένα ζευγάρι με ή χωρίς παιδιά προκειμένου να καλλιεργήσει τη μεταξύ του σχέση? Παρατηρώ στις θεραπείες δικό μου θεραπευόμενων ότι στις μέρες μας ο χρόνος σημαίνει και φόβος. Έχουμε την τάση να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας να εξελίσσονται πολύ γρήγορα και με έναν ιδιαίτερο τρόπο ξεχνάμε να δούμε και να απολαύσουμε το εδώ και τώρα. Και μπαίνουμε στη διαδικασία του να σκεφτόμαστε και να αναλογιζόμαστε πώς θα είμαι αύριο και πώς θα είναι το αύριο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να μην γνωρίζουμε τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος, αλλά να μην έχουμε και την ευχέρεια να νιώσουμε την αίσθηση του τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος ακόμα και για εμάς τους ίδιους. Αντιλαμβάνεστε ακόμα ότι στην εποχή μας μια μέρα χωρίζεται σε 3-8 ώρα. Αυτό σημαίνει 8 ώρες ύπνου, 8 ώρες δουλειάς και 8 ώρες προσωπικής διαθέτησης και αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν ποιοτικό χρόνο μέσα σε ένα ζευγάρι με ή χωρίς παιδιά, θα πρέπει αρχικά να κατανοήσουμε πως δεν πρέπει να μπλέκουμε τις 8 ώρες προσωπικής διαθέτησης και αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους με τις άλλες δραστηριότητες της ζωής μας, όπως είναι για παράδειγμα η δουλειά, που πολλές φορές μεταφέρουμε στο σπίτι μας υποσυνείδητα. Θα πρέπει δηλαδή να εστιάσουμε στη στιγμή, προσπαθώντας να περάσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Εδώ θα ήθελα να τοποθετήσω και μια μικρή παρένθεση, λέγοντας πως τις 8 ώρες προσωπικής διαθέτησης και αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να τοποθετήσουμε και έναν δικό μας ατομικό χρόνο για να κάνουμε πράγματα που μας ικανοποιούν και μας δίνουν ευχαρίστηση, όπως για παράδειγμα χόμπι ή επαφή με φιλικά μας πρόσωπα. Διότι αν μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν τοποθετήσουμε προσωπικό χρόνο, τότε θα αναγκαστούμε να διεκδικήσουμε από τους άλλους μια άλλη μορφή ευχαρίστησης που πολλές φορές φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που επιθυμούμε.
Τέλος, θα ήθελα να πω πως για να καλλιεργηθεί μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας, θα πρέπει ως ζευγάρια να κάνουμε αυτό που λέμε συχνά meeting. Θέλω να πω πως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μια σχέση ισορροπίας σημαίνει και ένας κοινός προορισμός. Έτσι, κάνοντας συχνά τα λεγόμενα meeting για το πώς νιώθουμε για εμάς, πώς νιώθουμε για τους άλλους, τι μας πειράζει στους άλλους, τι θα πρέπει να διορθώσουμε σε εμάς, συνεισφέρουμε όχι μόνο στον ποιοτικό χρόνο, αλλά και στην ποιοτική σχέση. Η επικοινωνία, ο σεβασμός και ο αυτοσεβασμός, ακόμα και οι καλοί τρόποι, λέγεται ότι αποτελούν βασικά στοιχεία μιας ουσιαστικής και λειτουργικής σχέσης. Πόσο σημαντικό είναι να επικοινωνούνται τα συναισθήματα στο έτερο νήμιση και πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος που εκφράζεται κανείς μέσα σε μια σχέση? Ξέρετε, δεν έχει σημασία εάν ένας έρωτας ή μια σχέση κρατήσει για πάντα. Σημασία έχει να μπορεί το ζευγάρι να αντέξει στη φθορά της καθημερινότητας. Θα έλεγα πως ακόμα και οι καυγάδες θα πρέπει να έχουν μια ποιότητα. Να μάθουν τα ζευγάρια να συγχωρούν και να συνεχίζουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ουσιαστική σχέση βασίζεται όχι μόνο σε αυτά που είπατε, στον αυτοσεβασμό και τους καλούς τρόπους, αλλά πολύ περισσότερο στην κατανόηση και στην ειλικρίνεια. Είναι σημαντικό λοιπόν σε μια ποιοτική επικοινωνία με τον άλλον αρχικά να υπάρχει ειλικρίνεια και η τάση του να πω αυτό που νιώθω και θέλω εγώ και όχι αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο άλλος ή θα μπορούσε να ακούσει ο άλλος. Είναι πολύ ιδιαίτερο να εκφράζονται τα συναισθήματα, διότι με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα πως δημιουργείται μια ανασυγκρότηση της σχέσης. Να μην φοβόμαστε λοιπόν να λέμε αυτό που νιώθουμε. Θα πρέπει να μας διακρίνει συνεχώς η καλή διάθεση να ανατροφοδοτούμε τη σχέση μας με βήματα εξέλιξης. Επίσης θα έλεγα πως σημαντικό ρόλο παίζει και η χρειά της φωνής μας, η στάση του σώματός μας, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε στον άλλον, ώστε να μπορέσει να μας κατανοήσει όσο γίνεται περισσότερο. Τέλος, σε μια σχέση είναι πολύ σημαντικό να εκφράζουμε οτιδήποτε θέλουμε και οτιδήποτε νιώθουμε, χωρίς να ξεχνάμε όμως τον τρόπο που αντέχει ο άλλος να τα ακούσει. Θέλω να πω πως καλό είναι να αναλογιζόμαστε πριν μιλήσουμε για κάτι την πλευρά του άλλου και το πώς θα το κατανοήσει ο άλλος. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ενσυναίσθηση. Ένα κομμάτι από όλα αυτά που είπα είναι και η ενσυναίσθηση. Είναι βέβαια ένα συναίσθημα που δεν έχουν την ευχέρεια να το έχουν όλοι, αλλά μπορούν να το εξελίξουν όσο γίνεται και περισσότερο. Ξέρετε, τοποθετώντας το εγώ μας, η ενσυναίσθηση πάει λίγο στην άκρη. Πρέπει να έχουμε ανοιχτά αυτιά και, όπως είπατε νωρίτερα, να υπάρχει αποδοχή και του εαυτού μας, αλλά και του άλλου ταυτόχρονα. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Ντανόλα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω δύο λόγια και μια συμβουλή και μια ευχή προς τα ζευγάρια. Βεβαίως. Θεωρώ πως η αγάπη δεν είναι απλά μια έκφραση, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής. Εύχομαι λοιπόν να γίνει μια ανατροπή μέσα μας και να γίνουμε πιο εκφραστικοί στους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερα στις συντροφικές μας σχέσεις. Πολύ όμορφη ευχή. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τον χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την επικοινωνία που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσατε τη συνέντευξη με τον Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και ψυχοθεραπευτή κύριο Γιάννη Ντανόλα για το θέμα των συντροφικών σχέσεων και πώς μπορούν να αντέξουν στον χρόνο. Ευχαριστούμε τον ηχολήτη μας, Στυλιανό Νικολάου, για την ηχογράφηση και επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που ακούτε Κόσμος FM. Από εμένα τη Δέσποινα Φεντούλη, τις καλύτερες ευχές. Γεια σας. Σκότωσε τα όνειρα, πες. Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός
με ένα δρεπάνι σκυφτός που στέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φιλί. Στην πόλη οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς στένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα, πες. Ένα φιλί και τα πάλι, θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα. Βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις, δες. Κανείς δεν μας σκότωσε μας, ένα φιλί. Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί. Τα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα.